Τι πιστεύεις ότι κρατάει το γάμο, τον έρωτα? Καταρχάς, πιστεύεις ότι ο έρωτας, πόσα χρόνια είστε μαζί? Είμαστε μαζί, αν πω ότι την γνώρισα από το 82, την ήξερα από το 80. Mm-hmm. 83 μέχρι σήμερα είναι κάποια χρόνια, έτσι. Βέβαια, είναι 29 χρόνια. Ναι. Νιώθεις ερωτευμένος ακόμη? Ο έρωτας περνάει και μένει αγάπη, αυτό που λένε τα περισσότερα ζευγάρια, ότι ο έρωτας περνάει στα 4, στα 5 χρόνια και μένουν άλλα συναισθήματα που είναι και πιο δυνατά ακόμη από τον έρωτα. Δεν ξέρω αν είναι ο έρωτας ή άλλα συναισθήματα. Η λέξη αγάπη τα κλείνει όλα μέσα. Είναι πλέον ότι είναι ο άνθρωπός σου. Είναι αυτός που έχεις περάσει μαζί του τα πάντα. Και στις δύσκολες στιγμές τις έχεις ζήσει με αυτόν τον άνθρωπο. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μοιράστηκε μόνο τις χαρές. Η αγωνία μου για κάθε παράσταση ήταν μαζί της. Τώρα θα βγει μια πρεμιέρα, ήταν μαζί της. Όλα αυτά τα δύσκολα που περάσαμε και στο μεγάλωμα της κόσμος που ήταν ό,τι καλύτερο μας ήρθε στη ζωή, είμαστε μαζί. Και τώρα είναι αυτός ο σύνδεσμος. Γιατί έτυχε να μην έχουμε άλλα μέλη της οικογένειας και είμαστε οικογένεια εμείς. Και αυτό το πράγμα είναι μια αλυσίδα, ήταν πολύ λεπτή στην αρχή και τώρα είναι αλυσίδα που... Πολύ δυνατή, πολύ γερή. Ναι, μπορεί να την πάρει καράβι για άγκυρα. Και είμαστε συνδεδεμένοι. Αυτό το πράγμα που έχουμε και οι τρεις μας είναι, έχει περάσει το όριο, αυτό που λέμε η λέξη μικρή αγάπη. Είναι ένας ερωτισμός που είμαστε και οι τρεις μαζί. Και είναι σημαντικό, γιατί θα το ζήσεις κι εσύ στα χρόνια που θα περάσουν, ότι πόσο μεγαλώνει αυτό το πράγμα. Αυτό το μπορεί να μην είναι να βλέπεις ένα ζευγάρι να το... Στην αρχή κρατά από το χέρι και χαμόγελα και αστεία. Στο πέρασμα του χρόνου μπορεί να είναι ένα κούμπισμα έτσι στο χέρι και ένα σφίξιμο και να είναι περισσότερο δυνατό. Τα λέει όλα. Τα λέει όλα. Βεβαίως τα λέει όλα. Κώστα μου, περάσατε εσείς κάποια κρίση στο γάμο σας κάποια στιγμή, που είναι και απόλυτα φυσιολογικό μέσα σε τόσα χρόνια γάμου να υπάρξουν κάποια πολύ γερά σκαμπανεβάσματα? Καμπανεβάσματα υπάρχουν πάντα σε όλες τις οικογένειες. Ναι, σε όλες τις σχέσεις. Σε όλα είναι τα ζευγάρια. Είναι φυσιολογικό. Γιατί με τη δουλειά που κάνω. Όταν ο άλλος δεν ξέρει τι είναι θέατρο, τι είναι η δουλειά που κάνουμε, ότι θα λείψω ώρες. Ότι φεύγω να κάνω ένα γύρισμα και πάω 3 μήνες στο εξωτερικό για να γυρίσω ξανά. Οι περιοδίες. Πάω πολύ αργά το βράδυ. Δεν τη βλέπω, κοιμάται. Το πρωί ξυπνώ, πάω γύρισμα από τα χαράματα. Πάλι δεν τη βλέπω. Είναι μεταξύ ύπνου, δηλαδή. Είναι αυτές οι δυσκολίες της ζωής. Και αυτό είναι το πράγμα που στερείσαι την οικογένειά σου. Γιατί στο θέατρο η αργία του ηθοποιού, λέει, είναι η Δευτέρα. Μα μια Δευτέρα τα παιδιά πάνε σχολείο, κόρη μου. Και είναι υπόχρεος και η γυναίκα σου να τη βγάλεις έξω μια Δευτέρα, όχι Κυριακή. Κυριακή έχω παράσταση. Ο Σάββατο είναι το ίδιο. Και όταν δουλεύεις και πρωί και απόγευμα στο θέατρο και στην τηλεόραση, και είχαμε και τον κινηματογράφο και κάποια άλλα πράγματα που έκανα, ο ελεύθερος σου χρόνος ή θα τον αφιερώσεις στην οικογένειά σου ή θα τον μοιραστείς και αυτόν με κάποια άλλα πράγματα που σου αρέσουν. Ναι. Δηλαδή, αν σου αρέσει να πηγαίνεις καφενείο, λέω παράδειγμα. Mm-hmm. Θα πας και καφενείο, άρα θα στηρίξεις την οικογένειά σου. Αν σου αρέσει το ποδόσφαιρο, πάλι θα βγεις την οικογένειά σου. Αν σου αρέσουν κάποιοι φίλοι και πρέπει να πας, είναι αυτό. Αν θα κάνεις και κάλλες άλλες δουλειές, εκτός από το θέατρο. Δηλαδή, εγώ διδάσκω και το θέατρο. Διδάσκω και κάποιες ομάδες μεταφυσική και κάποια άλλα φιλοσοφικά που ασχολούμαι. Που ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα. Πιστεύεις δηλαδή στη μεταφυσική? Ναι, διαβάζω κάποια πράγματα έτσι. Όχι απλώς η λέξη μεταφυσική όπως την ακούς, ας πούμε τα λευσίνα μυστήρια και η γένεση της τραγωδίας. Κάποια πράγματα. Που έχουν να κάνουν με το θέατρο. Έχουν να κάνουν με το θέατρο, αλλά τι κρύβουν μέσα τους αυτές οι λέξεις και αυτή η δύναμη που κρύβει μέσα τους ο ισχυρός Σοφοκλής και ο Ευρυπίδης. Κάποιες δυνάμεις σημαντικές, μαγικές. Λοιπόν, όταν μοιραστώ και αυτές τις ώρες, τότε σου λένε στο σπίτι, καλά, συγγνώμη, θα έρθει στο σπίτι. Εμείς πότε θα σε δούμε? Ναι. Γιατί μια εποχή δεν έβλεπα. Στέρισα το σπίτι μου πολλά πράγματα. Κάναμε το καφενείο τότε και έκανα 3 επεισόδια καφενείο Δευτέρα. 2 την Τρίτη και 2 την Τετάρτη. Το βράδυ θέατρο. Πέρα την Παρασκευή κάναμε τα κοπέλια, το βράδυ θέατρο. Σάββατο Κυριακή παράσταση. Και στον ενδιάμεσο χρόνο έγραφα και τα κοπέλια εγώ. Πότε να γίνει? Έμπαινα στο σπίτι και καθόμουν σαν χαζός πλέον, μετά αφού έκανα 3 επεισόδια και μου έλεγε εκείνη, πες μας κάτι. Και λέω, δεν μπορώ. Δεν μπορώ να μιλήσω. Και όμως μπορούσα και να μιλήσω και να παίξω και με το παιδί και να κάνω και 1000 πράγματα. Έτσι είναι. Αυτό μέσα από τις στερήσεις και τις δυστυχίες συμπληρώνεται αυτή η λέξη που είπα πριν, λέξη αγάπη.
Ξέρεις, όσο συνήθως λέμε για τις γυναίκες, ότι όταν έρθει ένα παιδί, αλλάζει εντελώς όχι απλά την κοσμοθεωρία σου, αλλάζει τα πάντα. Τα πάντα. Ναι, σε σένα έχει συμβεί αυτό. Ζεις για αυτό το παιδί έτσι, και μοιράζεσαι τα πάντα μαζί του. Σε σένα, είναι σαν πατέρα, έχει συμβεί αυτό. Έχει είναι όπως όλοι οι γονείς. Και εγώ δεν μπορώ να το κρύψω. Είμαι ερωτευμένος με την κόρη μου. Πόσο χρόνο Όλγα. Είναι. Τα γενέθλια της χθες. Να σας ζήσει. Ευχαριστώ και να τυχαίρεστε. Πολύ. Μικρούλα είναι 23. Μια χαρά. Μια χαρά. Άρα δηλώνεις ερωτευμένος με την κόρη σου. Είμαι ερωτευμένος, δεν μπορώ να το κρύψω. Και να θέλω, δεν μπορώ να το κρύψω. Μεγαλώνοντας έτσι και στην εφηβεία της, είχες κάποιες ανησυχίες που ένιωθες ότι γινόσουν υπερβολικός κάποιες στιγμές. Η πρώτη φορά που είχα μεγάλη ανησυχία στο θέατρο ήταν για την κόρη μου. Γιατί έτυχε να παίζουμε μαζί. Αλήθεια. Να παίξουμε μαζί και να πάμε στο αρχαίο θέατρο σε Πειδαύρου τώρα. Και να την νιώθω ότι είναι, παίζει μαζί μου στο χορό. Η αγωνία μου δεν ήταν για το ρόλο μου. Για το πώς θα τα πάει η κόρη σου. Ναι, το πώς θα γίνει με την κόρη μου να γίνει αυτό το πράγμα. Εκεί ήταν η μεγαλύτερη αγωνία που είχα πραγματικά. Παίζαμε μαζί και ήταν και η μεγάλη και συγκίνηση. Να βλέπεις την κόρη σου να παίζει μαζί. Είναι πολύ καλή ηθοποιός, πάρα πολύ καλή ηθοποιός, αλλά δεν έγινε ηθοποιός. Θα μπορούσε όμως να ήταν πάρα πολύ καλή ηθοποιός. Θα ήθελες να ακολουθούσε έτσι τα δικά σου. Όχι, θέλω να κάνει αυτό που θέλει. Αλλήμον, τα παιδιά δεν είναι δικά μας. Τα παιδιά πρέπει να τα βοηθήσουμε να πετάξουν και να πάνε μακριά. Δεν είναι δικά μας. Στην Κύπρο νομίζουμε ότι είναι δικά μας και να χτίζουμε σπίτι δίπλα, να τα βλέπουμε, να τα επιβλέπουμε. Όχι, δεν είναι δικά μας. Να κάνουν αυτό που θέλουν. Εσύ απλώς θα τα στηρίξεις, θα τα βοηθήσεις. Και αυτό κάνουμε. Επειδή είπες προηγουμένως για αγαπημένες δουλειές, έτσι, σε εμάς, αγαπημένες πολύ, εξάλλου γι' αυτό είχαν και τόσο μεγάλη επιτυχία. Πάμε να δούμε και το επόμενο βίντεο. Ο Κώστας είναι ένας ταλαντούχος ηθοποιός. Με τον Κώστα γνωριζόμαστε από το σχολείο, στο δεύτερο γυμνάσιο Λέμεσου. Μετά, αφού τελειώσαμε και το στρατό και μετά, βρεθήκαμε Αθήνα. Ο Κώστας ήταν στο Κατσέλη και εγώ στη σχολή του Εθνικού. Νομίζω ότι ο Κώστας ό,τι έχει κάνει, το κάνει με την αξία του. Μετά ξαναβρεθήκαμε με τον Κώστα το 83 στο ΘΟΚ. Προσληφθήκαμε εγώ, θυμάμαι, ο Κώστας ο Βίχας και ο Γιώργος ο Μουαΐμης. Εγώ να πω ότι ήθελα την αλήθεια, έτσι λέω την αλήθεια, ήθελα να φύγω, να γυρίσω πίσω στην Αθήνα. Ο Κώστας έμεινε, βασανίστηκε κάμποσα στο ΘΟΚ. Όταν επέστρεψα εγώ, πάλι βράτω με στο ΘΟΚ, ο Κώστας ήθελε να φύγει. Και έτσι έφυγε. Ο Κώστας είναι ένας χαρισματικός άνθρωπος, έξυπνος, πανέξυπνος μπορώ να πω, γελαστός. Εντάξει, είμαστε και οι δύο αελίστες, εχθές τον είδα στο Τσίριο. Κλάψαμε. Πειράζει. Ευχάριστος. Πρέπει να πω ότι τον Κώσταν τον Βίχα τον αγαπούσε πάρα πολύ ο πατέρας μου. Του είχε τεράστια αδυναμία. Γιατί πάντα θυμάμαι πήγαινε σε ένα καφενείο εκεί στη Λεμεσό, στη Γλάστονος που έπινε τον καφέ και τον έβρισκε και του είχε φοβερή αδυναμία. Με τον Κώστα ναι, δουλέψαμε σε πολλές παραστάσεις στο θέατρο, πάρα πολλές. Και δουλέψαμε και μαζί στο καφενείο, που ήταν ίσως η μεγαλύτερη του επιτυχία, νομίζω, εκεί. Ήταν εξαιρετικός. Στο θέατρο, τι να πρωτοθυμηθώ, το μια φορά και ένα καιρό που έκανα εγώ το σκιουράκι, Κώστα στο Μάγο. Σε πάρα πολλές παραστάσεις, μωρέ. Επίσης, ο Κώστας τώρα που θυμάμαι, όταν είχε έρθει ο Σωτήρης, και ανεβάσαμε θεσμοφοριάζουσες στο ΘΟΚ. Ο Κώστας δεν είχε κανένα έτσι ιδιαίτερο ρόλο και έκανε την κάγκα, μια γριά. Έκλεβε παράσταση. Και μου λέει ο Σωτήρης, κοίταξε τι ταλαντούχος ο οποίος είναι ο Βίχας. Του εύχομαι να είναι πάντα καλά στην υγεία του, να βρίσκει πάντα δουλειά, να πληρώνουμε τα χρέη μας. Να είναι ευτυχισμένος με τη γυναίκα του, την Νατάσα που την αγαπώ πάρα πολύ, και την Όλγα του που είναι η μοναδική του κόρη, η μοναχοπέδη. Να είναι πάντα καλά και τον αγαπώ πάρα πολύ. Και εύχομαι να γρήγορα δουλέψουμε μαζί. Είναι το καλό παιδί. Είναι η καλή ενέργεια. Είναι ο άνθρωπος που το νιώθεις κοντά σου και στις δύσκολες στιγμές, στις απογνώσεις που φτάνεις πολλές φορές λόγω της δουλειάς, την ώρα που προσπαθείς και χρειάζεσαι ένα δίπλα σου. Ο Κωστάκης ήταν πάντα εκεί. Όχι μόνο σε μένα, σε όλους. Σε μένα όμως ιδιαίτερα, γιατί είχαμε δουλέψει πολλά χρόνια μαζί και θέατρο και τηλεόραση. Θέλω να πω τα καλύτερα λόγια.
Θέλω να ξέρεις ότι κουβαλάω και την αξία σου και το ήθος σου και το ταλέντο σου και εύχομαι να τα ξαμοιραστώ μαζί σου, γιατί είσαι ένας μεγάλος κωμικός με μια φλέβα ξεχωριστή. Έχεις δώσει το στίγμα σου. Ζούμε σε ένα χώρο βέβαια που δυστυχώς δεν γίνονται οι πάρα πολλές παραγωγές για να χρησιμοποιηθούν πολύ σωστά όλες οι δυναμικές των ηθοποιών μας. Είσαι μια από αυτές, ξεχωριστή. Και θέλω πάντα να παίρνεις χαρά από τη δουλειά σου. Μάλιστα. Τι να πω, αγαπημένους φίλους, μια ζωή μαζί, χρόνια ολόκληρα. Και με το, τι να πω, και με τον Μιχάλη και με τον Σταύρο και με όλους αυτούς, ολόκληρη ζωή. Κάναμε το καφενείο. Ξέρεις πόσο καιρό κράτησε το καφενείο? Πόσο καιρό, πάντως εγώ το θυμάμαι πολύ. 15 χρόνια. Δεν είχε άλλη σειρά που είχε τόση μεγάλη επιτυχία. Ξεκινήσαμε στο ΡΙΚ. Μετά έγινε η μεγάλη μεταγραφή στο Λόγο. Και μάλιστα στο Λόγο περίμενε έξω ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος τότε. Και λέει, καλώς το κουκούι μου, καλώς το κουκούι μου, πείστε. Ξεκινήσαμε, μετά έγινε το Μέγα. Για αρκετό καιρό είμαστε εδώ. Μετά πήγαμε Αντένα. Μετά από τον Αντένα ξανακάναμε κύκλο, ξαναπήγαμε στο ΡΙΚ. 15 χρόνια κράτησε το καφενείο. Το καφενείο. Και έχουν περάσει όλοι οι ηθοποιοί από εκεί. Τα νεαρά παιδιά που ερχόντουσαν πρώτα έπαιζαν στο καφενείο και μετά οτιδήποτε άλλο. Και κάναμε πραγματικά μια καλή δουλειά. Ήταν όλη η ομάδα πολύ καλή, ταλαντούχη, γιατί το λέω, όταν τελειώσεις μια καλή σχολή, δεν υπάρχει περίπτωση να μην αποδώσεις και να μην φανεί η ποιότητα της δουλειάς σου και στη σκηνή. Mm-hmm. Δυστυχώς κάποια στιγμή τώρα στην Κύπρο γίνεται το ανάποδο. Έρχονται παιδιά τα οποία δεν έχουν βγάλει καν σχολή και μπαίνουν να κάνουν τηλεόραση ή να κάνουν θέατρο, χωρίς να έχουν τις γνώσεις, και αυτό είναι πολύ κακό. Γιατί δεν μπορείς να πας να παίξεις παράσταση, ας πούμε, το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, αν δεν ξέρεις το τι πάει να κάνεις. Ποιος είναι ο Σκύρος Σοφοκλής και ο Ευρυπίδης ή ο Αριστοφάνης, αφού δεν ξέρεις τι γυρεύεις σε αυτό το χώρο. Είναι μαγικός χώρος. Κώστα μου, γιατί πιστεύεις ότι πια δεν γίνονται αυτές οι δουλειές, όπως τότε που κρατούσαν πάρα πολλά χρόνια αυτές οι σειρές, γιατί είχαν και μεγάλη επιτυχία, ήταν οι ιστορίες του κόσμου. Ναι, βλέπεις ότι είμαστε όλα τα παιδιά μαζί, χρόνια. Τελειώσαμε όλοι πολύ καλές σχολές. Ναι, αλλά και σήμερα υπάρχουν ηθοποιοί που τελειώνουν. Όχι, έχουμε ηθοποιούς που δεν έχουν τελειώσει η σχολή και παίζουν τηλεόραση. Ναι, σε αυτό. Αυτό πώς μπορώ να βοηθήσω. Πώς μπορώ να βοηθήσω. Και φαίνεται αυτό το πράγμα. Ο κόσμος το βλέπει, το ξέρει. Γι' αυτό στο θέατρο όμως, που δεν σηκώνει, πρέπει να είσαι επαγγελματίας ηθοποιός, εκεί βλέπεις τη διαφορά. Εκεί είναι ο ανθός. Και μέσα σε αυτή την κρίση που ζούμε αυτή τη στιγμή. Στην κρίση τη μεγάλη έχει ανθίσει το θέατρο, αν το έχεις προσέξει. Με πολύ καλές παραστάσεις. Αλλά οι ηθοποιοί, που δεν είναι ηθοποιοί, δεν έχουν τελειώσει σχολή, δεν μπορεί να κρατηθεί, να τους κρατήσει το σανίδι, δεν μπορεί, τους διώχνει. Ναι, γιατί εκεί είναι η μεγάλη δυσκολία. Ένας ηθοποιός θα φανεί... Πώς, αφού δεν ξέρεις το είδος. Μα λέει είναι ταλαντούχος. Ναι, ταλαντούχος, ένας ταλαντούχος. Βλέπεις στην Κύπρο 5 άτομα λένε το ίδιο ανέκδοτο. Εσύ γελάς μόνο με τον ένα. Γιατί? Έχει το θείο χάρισμα. Ωραία. Άρα έχει το ταλέντο. Μπορεί να γίνει ηθοποιός. Να γίνει ηθοποιός. Αλλά δεν πάει μια σχολιά, δεν τελειώσει. Πώς θα ξέρει το είδος του θεάτρου που θα ναι. Παίζει πάντα κυπριώτικο σκέτς ή κάτι άλλο. Αφού θα παίξει και Σέξπιρ, θα μπει τον Μπρέχτ, Τένεσι Γουίλιαμς. Αν δεν του ξέρει του συγγραφεί, πώς περπατάς. Σου έκαναν αρκετές προτάσεις τα τελευταία χρόνια για τηλεόραση ή όχι τόσες όσες θα πίστευες? Γιατί ακούσαμε και τον κύριο Ζένιο, ο οποίος είπε ότι πιστεύει ότι δεν σου δόθηκαν ακόμη ευκαιρίες που θα έπρεπε, ότι δεν έχεις κάνει ακόμη αυτά τα μεγάλα πράγματα. Έχω κάνει πολλά πράγματα στο θέατρο. Δεν είμαι από τους ηθοποιούς του Ζαχάρης που λέει 22 χρόνια έχω παίξει πάρα πολλά πράγματα. Λέω για την τηλεόραση. Ο ηθοποιός όμως δεν είναι όπως τον ποδοσφαιριστή που κάποια ώρα κρεμάται παπούτσια και ξέρει πάει στο σπίτι του. Ο ηθοποιός σε όλες τις ηλικίες. Υπάρχει ρόλη και μπορεί να δώσει και να δώσει και να δώσει. Κάποια στιγμή αποσύρεσε αξιοπρεπώς όταν δεν θα θυμάμαι να μιλήσω, όταν δεν θα μπορώ να περπατήσω. Τότε αποσύρεσε. Και ο ηθοποιός πότε εγκαταλείπει το θέατρο, λέει. Όταν είσαι άρρωστος φεύγεις, δεν κάνεις παράσταση? Όχι. Όσο περπατάς θα κάνεις παράσταση. Μόνο όταν σε πάρουν 4 φεύγεις από τη σκηνή, λέει.
όταν δεν μπορείς δηλαδή να συνεχίσεις. Γι' αυτό και στο θέατρο, πολλές φορές πάμε χάλια, αλλά θα κάνεις παράσταση. Και πίστεψε με, όταν μπεις μέσα, ζωντανεύεις στη σκηνή. Είσαι... Στο θέατρο, ναι, τηλεοπτικά σου ήρθαν οι προτάσεις που περίμενες ότι θα σου ερχόντουσαν. Έχω κάνει πάρα πολύ τηλεόραση. Όταν λέω πάρα πολύ τηλεόραση, μην ξεχνάμε ότι από την εποχή της μαυρόασπρης τηλεόρασης δούλευα εγώ και είχα και μόνιμο πρόγραμμα που είναι η Μαργαρίτα, μια εποχή άλλη. Και έχω παίξει και το πρώτο έχρωμο σκέτς στην Κυπριακή τηλεόραση. Το Πιθιάβλη του Θεραπή τότε με την Μπόμπη Δανιήλ, Μόνικα Βασιλείου, Ανδρέα Μούστρα και όλους αυτούς τους αγαπημένους και τον Κωστάκη τον Παπαμαρκίδη. Και κάναμε και την πρώτη έχρωμη σειρά στην τηλεόραση. Ο Κάμπος του Λουκία Κρήτα. Άρα τηλεόραση έχω παίξει. Έχω παίξει πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, 10 χρόνια ιστορίας του Χωρκού, 13 τα κοπέλια, αυτός αυτή και το μυστήριο. Και σειρές να πω και να αφήσω πίσω. Έχω παίξει πάρα πολύ τηλεόραση. Απλώς έτυχε και χρονιά τώρα που είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ένα καινούριο ξεκίνημα κάπου. Για πολλούς διάφορους λόγους δεν έγινε. Είχαν ξεκινήσει όλοι να παίζουν κάπου και δεν μπορούσα εγώ να ενσωματωθώ στη μέση της σεζόν. Ναι, είχαν κλείσει όλα και έτσι έμεινα ένα χρόνο εκτός τηλεόρασης, αλλά αυτό δεν μου βγήκε σε κακό. Έκανα πολλά πράγματα που ήθελα να κάνω γύρω από το θέατρο. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε κι άλλο βίντεο, Κώστα μου, να δούμε για σένα. Α, ωραία. Βέβαια, τι. Έτσι, πάμε να το δούμε. Ο Κώστας είναι στρατιώτης σε όλα του. Μεγάλο ψυχός σε όλες τις φάσεις. Και επαγγελματικά και ανθρωπιστικά και την καθημερινότητά του. Δηλαδή, όταν λέμε ότι νοιάζεται για τους συνανθρώπους του, συνεχώς κάνει αγώνα να βρει φαγητό για ανθρώπους που πεινούν. Κάνει καυγάδες καθημερινά για αυτό το θέμα, με ψυσταργίες, με κόσμο που δεν θέλει να δώσει. Είναι ένας μαχητής, είναι ανθρωπιστής. Στη δουλειά του είναι επαγγελματίας. Όταν λέμε ότι πρέπει να βρεθούμε για πρόβα ή για γύρισμα στις 8, Κώστας είναι από τις 7.30. Ο Κώστας ανήκει σε αυτή την παλιά γενιά που σέβονται το θέατρο, που σέβονται την τηλεόραση, που σέβονται το επάγγελμα του. Είναι η πρώτη φορά που συνεργάζομαι διπλά φέτος μαζί του και στο θέατρο και στην τηλεόραση. Οπότε τον βλέπω και στις δύο ξεχωριστές φάσεις ως ηθοποιός, δηλαδή ηθοποιός στο θέατρο και ηθοποιός στην τηλεόραση. Και στα δύο μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι είναι και στα δύο εξαιρετικά επαγγελματίας και εξαιρετικά συνεπείς. Στον Κώστα θέλω να ευχηθώ ευτυχία, οικογενειακή, προσωπική και υγεία. Και να είναι πάντα τόσο μεγαλόψυχος όσο είναι τώρα. Ο Κώστας Βήχας είναι ένας πολύ ταλαντούχος ηθοποιός. Έχει πολλά χαρίσματα και πολύ χιούμορ. Αυτό γίνεται σαν συνδυασμός και όταν παίζει κωμωδία είναι εξαιρετικός. Είναι άνθρωπος που πάντα, ό,τι και αναλάβει και το πιο μικρό ρολάκι θα γνιαστεί γι' αυτό και δεν θα πει το έχω στο τσεπάκι και μπορώ να το παίξω, θα γνιαστεί και θα δώσει ό,τι καλύτερο μπορεί. Πάντα έδειχνε έτσι μια συνέπεια και μια αγάπη για αυτό που έκανε. Εγώ το χαιρόμουν όταν ήταν μαζί μου και έπαιζε. Και τώρα ακόμα που παίζουμε στη σειρά αυτή που κάνουμε, τον χαίρομαι. Δηλαδή, κάνουμε ένα ωραίο ντουέτο. Είναι ένας ηθοποιός που μπορείς να τον εμπιστευτείς. Του εύχομαι να συνεχίσει την καριέρα του έτσι όπως την έχει φτιάξει. Του εύχομαι οικογενειακά να συνεχίσει να πηγαίνει καλά. Και μαζί τους να συνεχίσει τη ζωή του. Τι να πω, τους ευχαριστώ όλους. Ευχαριστώ. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Ευχαριστώ. Υπάρχει κάτι το οποίο ήθελες να κάνεις και δεν το έχεις κάνει μέχρι σήμερα και το έχεις βάλει μέσα στα άμεσα σχέδιά σου, μέσα στους στόχους σου? Όχι. Όνειρα κάνουμε όλοι. Το όνειρο είναι να ξαναβρούμε αυτή τη γαλήνη που έχουμε χάσει σε αυτές τις δύσκολες μέρες τώρα. Αυτή την ανασφάλεια που ζούμε την καθημερινή. Ξυπνώ και βλέπω τα μάτια της γυναίκας μου που είναι αναστατωμένα ακόμα, γιατί είναι και αυτή μέσα στο ίδιο πρόβλημα. Θέλω να βλέπω το χαμόγελο. Το χαμόγελο το είχαμε προχθές που ήταν χθες ήταν γενέθλια της κόρης μας. Χαμογελάσαμε στο σπίτι. Λέω, έτσι πρέπει να είναι η ζωή μας. Αλλά σύναμα βλέποντας τηλεόραση ξαναθυμάσαι πίσω ότι δεν είμαστε μόνοι. Έχουμε και ένα κόσμο άλλο που είναι
Αλλά το να προσφέρεις, κερδίζεις. Και θα σου πω κάτι που έγινε. Ήμουνα στο Θεατρικό Μουσείο Κύπρου, που ήμουνα για λίγο χρονικό διάστημα εκεί, γιατί ήμουνα μέσα στον κόσμο του θεάτρου, είναι το σπίτι του ηθοποιού, και έτσι έζησα αρκετές στιγμές, γιατί ξέρω πολλά πράγματα και μυστικά που έχει το Θεατρικό Μουσείο. Και ήρθαν κάποιοι εργάτες έξω να κάνουν μια δύσκολη δουλειά. Εγώ έχω κύλι, δεν μπορούσα να βοηθήσω και έπαιξα λίγο μπελό που λέμε και δεν τους βοήθησα. Μετά από λίγο, να δεις πότε πήρα το πιο θερμό ζεστό χειροκρότημα. Έχει μια κοπελίτσα που έρχεται, είναι όλοι φοιτητές εκεί, γίνεται χαμός, ζωντάνια στον χώρο του μουσείου έξω. Και έρχεται μια κοπελίτσα η οποία έχει πράγματι πρόβλημα, είναι με τις πατερίτσες, δεν μπορεί να περπατήσει. Είναι η άριστη μαθήτρια του Πανεπιστημίου. Mm-hmm. Και εκεί την μέρα είχαν εξετάσεις. Διακοπή ρεύματος και δεν μπορεί να ανέβει στο δεύτερο όροφο να δώσει εξετάσεις. Και τη βλέπω να είναι με τις πατερίτσες, να γεμίζουν τα μάτια, να κλαίει. Και εγώ δεν μπορώ να κάνω και πάω να φύγω και σαν να μου λέει μέσα μου κάτι, τι κάνεις δε. Αυτή η κοπέλα. Και θυμήθηκα, λέω, κοίταξε, έπαιξα τον τρελό ότι έχω πρόβλημα. Και τώρα μου βάζει δύσκολα. Μου λέει, πάρ' την και ανέβασε τη στο δεύτερο όροφο. Και θυμήθηκα γιατί σαν νοσοκόμος ξέρω πράγματι για τις πρώτες βοήθειες, πώς να μεταφέρεις ένα άνθρωπο πιο εύκολα σε δύσκολες ώρες. Παίρνω τις πατερίτσες, τις ρίχνω στη γωνιά, τη ρίχνω στην πλάτη μου και ανεβαίνω δύο ορόφους να την πάρω στην αίθουσα διδασκαλίας. Λοιπόν, σαν ηθοποιός δέχτηκα χειροκροτήματα πολλά στη ζωή μου. Εκείνο το χειροκρότημα από τους συμφοιτητές της και τους δασκάλους όταν ανέβαινα πάνω ήταν το πιο ωραίο δώρο που πήρα. Και δεν πόνεσα την κύλη μου και τα προβλήματα που έχω όταν κάνω κάτι άλλο. Και λέω, κοίταξε, έκανα κάτι, πήγα να πω ψέματα σε αγωγιά και μου ήρθε το άλλο. Άρα το σύμπαν συνωμοτεί και σου στέλνει, σου έρχεται, χτυπά καμπάνες, πάρε αυτό, κάνε αυτό. Έρχεται κάτι όταν πρέπει, εκεί που πρέπει. Για εκεί που πρέπει και σου το θυμίζει. Μας είπε ο Κλήτος ότι κάνεις και μάχες, με σκοπό έτσι να μπορέσεις να βοηθήσεις. Αυτό που μας είπες και εσύ προηγουμένως, ότι ακόμη και κάποιοι φούρνοι σου έχουν πει ότι προτιμούν να τα πετάξουν παρά να τα δώσουν. Εγώ βάζω αγγελία και δεν λέω το όνομα, λέω υπάρχει αυτό και αυτό και απαντά ο κόσμος, ναι, αρχίζουν να καταλαβαίνουν, να συνειδητοποιούν πού είναι και δεν θα πηγαίνουν πλέον σε αυτούς. Αυτό ή θα τους κάνουν. Έγκλημα και κρίμα από το Θεό. Δηλαδή να έχεις πόσες ποσότητες φαγητού που θα τις πετάξεις και να ξέρεις ότι πεινάνε κάποιες οικογένειες και να μην πας να τα δώσεις. Δεν το κάνω μόνο εγώ, το κάνει η οικογένεια μου. Η γυναίκα μου δεν ξέρω πόσα πράγματα στερείται καμιά φορά και τα δίνει. Γιατί ο άλλος έχει ανάγκη περισσότερο και το προσπαθεί. Σου έτυχε κάτι ακραίο, Κώστα, μου σε αυτή την προσπάθεια? Δηλαδή έτσι μια έντονη διάνοιξη με κάποιον, ένας που να φτάσατε ακόμη και σε καυγά με σκοπό εσύ να υποστηρίξεις αυτό το οποίο προσπαθείς να κάνεις? Δεν θα σε ρίξει ποτέ. Απλώς θέλω να βοηθήσω όσο μπορώ. Και καμιά φορά υπάρχουν πολλές δυσκολίες. Αυτά τα παιδιά και ο Λούρας που είδατε μια άλλη εποχή, ήρθε ένα παιδί που, ο οποίο μας έστειλε ένα γράμμα και ήθελε να γνωρίσει κάποιους ειδοποιούς. Και πήγα, το βρήκα. Λέω, τι θέλεις? Θέλω να γνωρίσω και αυτό του καφενείου και τον σβητό. Και... λέω, σου το φέρω. Ήταν άρρωστος. Ήταν μαθητής και μάλιστα στο Λύκειο. Ήταν δύσκολη αρρώστια του, πολύ σοβαρή, δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει. Λέω, τι άλλο θέλεις? Γράψε μου σε ένα χαρτί, ό,τι θέλει να σου φέρω. Θέλω ένα γραφείο, δεν έχω, ένα χαλί, ένα αυτό, ένα... Ο πατέρας σου λέει, Κώστα, λουάς το να γράψεις το παιδί. Θα τα φέρω. Και πάω σε διάφορες εταιρείες. Και λέω, αυτό το παιδί έχει αυτό το πρόβλημα, είναι πολύ σοβαρό, πεθαίνει και ζητάει ένα χαλί. Θα μου δώσεις? Αν δεν μου δώσεις, θα πω ότι ήρθα σε σένα και δεν μου έδωσες. Λοιπόν, μάζεψα δύο κοτέινερ τεράστια με όλα αυτά τα πράγματα που είχαμε, τους ειδοποιούς που ήθελε το παιδί, έτσι. Το σχολείο το ολόκληρο, γιατί το κάνω σε εκδρομή, είχε να δει καιρό τους συμμαθητές του. Και πάμε. Και χτυπάμε την πόρτα σε αυτό το παιδί. Και ο Λούρας με το χαλί, ο άλλος με την τηλεόραση, ο άλλος με το τραπεζάκι. Λοιπόν, αυτό το παιδί και αυτό το χαμόγελο που είδαμε, το να ανοίξει την πόρτα και μας περιμένει, δεν είναι, αυτά είναι τα δώρα. Δεν το ανταλλάζεις με τίποτα. Αυτά είναι τα δώρα. Αυτά είναι τα δώρα. Και στη ζωή μας δεν κάνουμε τίποτα. Τι κάνουμε, θέατρο? Τι κάνουμε, θέατρο? Τηλεόραση. Και σου είπα ότι είσαι ο μεγαλύτερος ηθοποιός. Παρακάτω. Το αστέρι πάει κορυφή.
Είμαι καλύτερος ηθοποιός. Ναι, έγινα καλύτερος. Πήρα και το Όσκαρ, τον πήρε. Είσαι γιατρός, έγινες διευθυντής. Είναι η άκρη του αστεριού. Στόχος μας είναι να γίνουμε το κέντρο, να γίνουμε το αστέρι. Και γίνεσαι πώς. Προσφέροντας. Το μόνο πράγμα που μας έμεινε αυτή την εποχή τώρα είναι θα δώσεις και θα πάρεις, Χρήστη. Θα πάρεις. Για σένα με αγάπη και θα πάρεις με αγάπη. Σήμερα τα ματάκια σου για σένα είναι δακρυσμένα. Μην με κοροϊδεύεις εμένα. Είμαι συγκινημένη. Έτσι. Κοίτα, με το πρόγραμμα που έβλεπα πριν. Με όλα αυτά που συμβαίνουν. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κανείς που μείνει ασυγκίνητος. Βεβαίως υπάρχουν άνθρωποι όπως εσύ και η οικογένειά σου που κάνετε ένα βήμα παραπέρα και προσπαθείτε να, με πράξεις πια να δώσετε σε όλους που είναι γύρω μας. Χαρά, γιατί... χαρά, να προσφέρουμε χαρά. Και εδώ ήρθαμε σήμερα, πάμε στο δακρύζουμε, θέλουμε χαρά. Κοίτα, είναι σαν τη ζωή. Μία χαμόγελο, μία συγκίνηση. Μία χαμόγελο, μία συγκίνηση. Χαμόγελο. Ποιες ήταν οι πιο ευτυχισμένες στιγμές στη ζωή σου μέχρι αυτή την ώρα? Μέχρι σήμερα, στις 5.30 ώρα το απόγευμα. Χθες ήταν μια σημαντική μέρα για μένα. Τα γενέθλια της κόρης μου και μία αγάπη των τριών μας. Η αλυσίδα αυτό που ενώθηκε ξανά εκείνη τη στιγμή. Έστω, μια στιγμούλα. Αυτή είναι η χαρά. Θέλω είναι να χαρά. Σε ρωτήσω επίσης. Ποια λάθη θα ήθελες να αλλάξεις, παρόλο που δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα λάθη μας ή να τα διορθώσουμε? Έκανα πολλά λάθη στη ζωή μου. Πάρα πολλά λάθη. Και ίσως χοντρά, τα οποία δεν μπορώ να τα διορθώσω τώρα. Τελείωσε. Η μόνη λύση τώρα είναι να προσπαθήσω από εδώ και μπρος, γνωρίζοντας τα λάθη που έκανα, να διορθώσω πράγματα στον δρόμο ή να καλυτερέψω. Τι θα ήθελες να διορθώσεις και να καλυτερέψεις? Πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα. Και έχω διορθώσει και πολλά πράγματα στο χαρακτήρα μου. Μην με βλέπεις τώρα έτσι, χαρούμεχα, ευχαριστώ πολύ. Όχι, όλοι μας έχουμε μέσα μας πράγματα άλλα. Δεν έχουμε ανοίξει την ψυχούλα μας που είναι κλεισμένη μέσα και περιστρέφεται. Την έχουμε κρυμμένη μέσα και προσπαθούμε να κρύψουμε και τα λατώματα και τα αυτά μας και είμαστε με ένα. Όχι. Έχουμε. Και εγώ έχω πολλά πράγματα τέτοια. Δεν είναι μόνο ό,τι φαίνεται. Έχουμε μέσα. Και ο καθένας μας γνωρίζει το τι έχει κάνει. Και η εξομολόγηση, ο διαλογισμός που πρέπει να κάνεις είναι με τον εαυτό σου πρώτα. Να τα βρεις. Να γνωρίσεις τον εαυτό σου. Να γνωρίσεις τις αδυναμίες σου και να προσπαθήσεις να ανοικοδομήσεις αυτό τον άνθρωπο που λέγεται Κώστας. Να το βρω. Να βρω τις αδυναμίες του, να τις διώξω. Να νικήσω σαν Ηρακλής, να κάνω αυτούς τους άθλους για να μπορέσω να δικαιωθώ, να βρω την ειρήνη, τη γαλήνη της ψυχής. Και πίστεψε να τη βρίσκεις αυτή με το όσο μπορώ περισσότερο διαβάζοντας να κερδίσω τη γνώση που είναι το σημαντικότερο δώρο που έχουμε και είναι το μοναδικό πράγμα που θα πάρουμε μαζί μας και σε μια άλλη ζωή. Ένιωσες κάποιες στιγμές να έχεις χάσει τον Κώστα και με αυτόν τον τρόπο να έχεις πληγώσει και δικούς ανθρώπους? Ναι, πολλές φορές είχα χάσει τον Κώστα. Το να μπαίνω σπίτι και να είμαι εγώ χάλια, το μεταδίδω και στην οικογένειά μου. Και πολλές φορές με στηρίζουν σε δύσκολες στιγμές. Πολλές φορές με στηρίξαν. Και η κόρη μου και η γυναίκα μου περισσότερο, γιατί ήταν, την έζησα σε άκρες καταστάσεις και στην Αθήνα και στη Λευκωσία, γιατί ζήσαμε και στις δύο πόλεις. 22 χρόνια έμεινα Λευκωσία και μετά πήγα στη Λεμεσό. Να παίρνω την κόρη μου, να τη φεύγω από το σχολείο στη Λευκωσία με τους φίλους και να πήγα στη Λεμεσό που δεν ήξερα κανέναν. Το ίδιο πράγμα στέρισα και στη γυναίκα μου που ήταν με τους φίλους στη Λεμεσό και την παίρνω Λευκωσία. Σε ένα άλλο κόσμο, άγνωστο. Ήρθε στο μαγικό κόσμο του θεάτρου από εκεί που δεν το περίμενε. Και ήταν υποχρεωμένη μαζί με και το, ήταν υποχρεωμένη με να, ζήσει και τα να ακολουθήσει όλα αυτά τα δικά μου. Τα πράγματα. Ναι. Και τα λατώματα και τις δυσκολίες της δικής μου ζωής. Με ποιους τρόπους πιστεύεις ότι την έχεις δυσκολέψει περισσότερο? Ήσουν εκρηκτικός, ήσουν άνθρωπος κάποια στιγμή που, ξέρεις, όσο πάμε πίσω στα ανέχτηκε, χρόνια... Με ανέχτηκε, πολλά, ανέχτηκε. Ναι, πολλά χρόνια, ναι. Με ανέχτηκε. Και είναι εδώ που βλέπω ότι πλημμυρίζει με αγάπη απέναντί μου, είναι ότι ανέχτηκε για όλα...